Νικολέτα, καλή σου μέρα, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα, Παύλο. Φαίνεται πως άρχισε να λιώνει ο πάγος των σχέσεων μεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου μετά τη χθεσινή επίσκεψη του Αιγύπτου Προέδρου Αλ-Σίσι στην Άγκυρα. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο Αιγύπτιος Πρόεδρος επισκέφτεται την Τουρκία τα τελευταία 12 χρόνια, καθώς οι δύο χώρες είχαν έρθει σε ρήξη μετά το πραξικόπημα του 2013, όπου ο Ταγίπ Ερντογάν είχε στηρίξει τον ανατραπέντα τότε πρόεδρο. Μετά ακολούθησε η επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στις 14 Φεβρουαρίου στο Κάιρο και με αυτή την τελευταία του Αυγούστου, όπου ο Χακάμ Φιντάν ταξίδεψε στην Αίγυπτο. Τώρα, οι δύο άντρες υπέγραψαν 17 συμφωνίες, μεταξύ άλλων σε θέματα ενέργειας, άμυνας, υγείας και περιβάλλοντος. Όμως, στάθηκαν και στις περιφερειακές εξελίξεις, κυρίως στην κατάσταση στη Γάζα, καθώς αυτό που τους ενώνει είναι η κοινή γραμμή που ακολουθούν απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και η διάθεση των δύο χωρών απέναντι στον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Όμως, σε αυτό το σημείο να πούμε κάτι που αφορά άμεσα την Ελλάδα. Φαίνεται ότι οι δύο άνδρες στις δηλώσεις τους δεν προχώρησαν σε πιο βαριά, αν θέλεις, θέματα θαλασσιών ζωνών, καθώς και οι δύο κράτησαν μία ουδέτερη στάση. Δεν ήθελαν να θίγουν η Ελλάδα και η Λιβύη, δηλαδή το μνημόνιο που έχει υπογραφεί με την Ελλάδα και την Αίγυπτο το 2020, αλλά και το παράνομο τουρκο-λιβικό. Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να έχεις μια καλή ημέρα.